Πράγματι, ο κύριος Γρηγοράκης μας έκανε την τιμή και τον ευχαριστούμε γι' αυτό να επισκεφτεί το νοσοκομείο Σιτίας και να δει η διασώμαση και τους χώρους που παρέχεται η φροντίδα από πλευράς υγείας στους κατοίκους της περιοχής, αλλά να συζητήσει και με όλους εκείνους οι οποίοι εμπλέκονται σε αυτή τη διαδικασία, με τους γιατρούς, με το προσωπικό του νοσοκομείου και όλους εκείνους οι οποίοι θα θέλανε να το εκφράσουν και σαν φορείς τις απόψεις τους. Ευτυχώς θα έλεγα ότι ο κύριος Γρηγοράκης έδειξε να γνωρίζει τα προβλήματα και να τα κατανοεί. Το θέμα βέβαια είναι εάν θα μπορεί να δοθεί και λύση. Εμείς προσπαθήσαμε με την τοποθέτηση που έκανε ο καθένας, να του δώσουμε να καταλάβει ότι, και νομίζω ότι το κατάλαβε, ότι τα χρονικά περιθώρια πλέον έχουν μηδενιστεί και θα πρέπει άμεσα στο κομμάτι της ευθύνης που αναλογεί στον καθένα να ληφθούν μέτρα. Αυτοί που μπορούν να λάβουν μέτρα κατά την άποψή μου είναι ο διοικητής του νέου νομικού προσώπου, ο κ. Μαυρικάκης, ο διοικητής της ΔΥΠΕ, ο κ. Γρηγοράκης και βέβαια, σαφέστατα, η πολιτική ηγεσία του αρμόδιου Υπουργείου. Εάν λοιπόν δεν δοθούν λύσεις άμεσα στα προβλήματα τα οποία θα σας πω κατά την άποψή μου ποια είναι και τα οποία θεωρώ ότι αποδέχονται και όλοι όσοι τοποθετηθήκαν στην συζήτηση που έγινε, εάν δεν δοθεί λύση άμεσα, τότε το πρόβλημα το οποίο εμφανίζεται αυτή τη στιγμή θα ενταθεί και θα μεταδοθεί όχι μόνο στον υπόλοιπο νομό, αλλά θα έλεγα και στα νοσοκομεία του Αγίου Νικολάου, γιατί θα πρέπει πλέον όλοι οι ασθενείς από το Λασίδι να μεταβαίνουν στο Άγιο Νικόλαο και στη συνέχεια στο Ηράκλειο. Θεωρούμε λοιπόν ότι θα πρέπει να αντιμετωπιστεί πολιτικά καταρχάς το θέμα. Ο νόμος ο οποίος ισχύει αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να ισχύσει. Αποδείχθηκε ότι δεν μπορεί να έχει εφαρμογή σε περιπτώσεις σαν τον νόμο Λασιθίου. Όταν έχουμε ένα νοσοκομείο στον Άγιο Νικόλαο και ένα άλλο στη Σιτία, που η απόσταση αυτών των νοσοκομείων είναι 70 χιλιόμετρα. Άρα η λογική της συνδιοίκησης εδώ πέρα δεν μπορεί να ισχύσει. Το ζήσαμε, το ζούμε ένα χρόνο τώρα, λύση δεν έχει δοθεί. Αυτό είναι λοιπόν το πολιτικό κομμάτι. Θα πρέπει άμεσα να τροποποιηθεί ο νόμος του Λοβέρδου, όπως λέμε, και να αναδειχθεί εκείνο ακριβώς το γεγονός της ιδιαιτερότητας που υπάρχει όταν τα νοσοκομεία είναι σε απόσταση μεταξύ τους. Δεν μπορεί να υπάρξει συνδιοίκηση εκεί πέρα. Ένα αυτό. Το δεύτερο το οποίο θα πρέπει να αναδειχθεί επίσης μετεπιτάσσεως στο νόμο αυτό είναι ότι από τη στιγμή που δεν μπορεί να εφαρμοστεί η συνδιοίκηση θα πρέπει να επιλέξουμε και να πάρουν το πολιτικό θάρρος αυτοί να πάρουν αποφάσεις που θα πρέπει σε αυτή την περίπτωση να δημιουργήσουμε αυτοδιοίκητο νοσοκομείο. Και θεωρώ ότι σε αυτή την περίπτωση το νοσοκομείο Σιτίας πληρεί όλες εκείνες τις προϋποθέσεις για να είναι αυτοδιοίκητο. Τρίτον, για να μπορέσει να λειτουργήσει το νοσοκομείο Σιτίας και να παράξει έργο, θα πρέπει άμεσα το πρόβλημα του καρδιολόγου που μας ταλαιπωρεί 2 χρόνια τουλάχιστον τώρα να λυθεί. Μπορεί να λυθεί. Γίνανε προτάσεις, είναι θέμα πολιτικής απόφασης να λυθεί. Μπορεί ο κύριος Διπεάρχης να αποσπάσει. Αν δεν μπορεί αυτός ή αν δεν εισακούονται ή αν υπάρχουν νομικά προβλήματα, ας πάρει την πολιτική απόφαση ο υπουργός, όπως γίνεται αλλού στην Ελλάδα, να το κάνει και εδώ. Άμεσα να έρθει καρδιολόγος. Μέχρι να γίνουν εκείνες οι τοποθετήσεις όταν εγκριθούν τα κονδύλια, που φαίνεται ότι υπάρχει δυνατότητα τότε να έρθει τουλάχιστον ένας μόνιμος καρδιολόγος εδώ, οπότε ανοίγει και ο δρόμος για να βρεθεί επικουρικός. Αυτό είναι λοιπόν το ένα θέμα. Το άλλο θέμα. Θεωρώ ότι είναι πολιτικός εμπεγμός η θέση του επικουρικού ακτινολόγου να μην έχει προκηρυχθεί. Παρά τις υποσχέσεις που έχουν δοθεί. Αυτό μπορεί να λυθεί σε 2 εβδομάδες. Να βγάλει μία προκήρυξη ο υπουργός και να βρεθεί ακτινολόγος επικουρικός. Υπάρχει πρόσωπο, έχουν βρει οι γιατροί κάποιον ο οποίος ενδιαφέρεται, άρα αυτό μπορεί να γίνει άμεσα. Και το τρίτο. Δεν μπορεί να αποδυναμώνεται ένα νοσοκομείο όπως είναι το νοσοκομείο της Σιτίας σε μια κλινική του βασική όπως είναι η χειρουργική. Επειδή έχει αποσπαστεί κάποια γιατρός από το νοσοκομείο Σιτίας στο Ηράκλειο. Θα πρέπει λοιπόν αυτή η απόσπαση άμεσα να ανακληθεί. Αυτά τα 3 πράγματα ούτε κόστος έχουν, το γενικό λογιστήριο δεν έχει καμία σχέση, δεν μπορεί κανείς να επικαλεστεί ότι κοστίζει κάτι παραπάνω η λύση
σε αυτά τα τρία θέματα τα οποία έθεσα, μπορούν άμεσα να λυθούν λοιπόν, και θεωρώ ότι αν λυθούν αυτά, ανοίγει πλέον ο δρόμος να περάσουμε μια κρίσιμη περίοδο, και θεωρώντας ότι θα υλοποιηθεί στη συνέχεια η δέσμευση του Υπουργείου Υγείας ότι θα κάνει κάποιους διορισμούς σε νησιωτικές και αλφα άγωνες ζώνες όπως είναι η Σιτία, τότε να πάμε στην ολοκληρωτική λύση με επιπλέον διορισμούς οι οποίοι επιβάλλεται να γίνουν στα νοσοκομεία Σιτίας. Θεωρώ λοιπόν ότι πολιτικά πρέπει να αλλάξει ο νόμος. Άμεσα μπορεί να δοθεί λύση. Το θέμα είναι τώρα ότι θα πρέπει αυτοί οι οποίοι μπορούν να πάρουν τις αποφάσεις και πρέπει να πάρουν αποφάσεις να δεσμευτούν σε ένα χρονικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης αυτών των θεμάτων που αναφέραμε. Και νομίζω ότι μέχρι το τέλος του Μαρτίου είναι ικανός χρόνος για να δοθούν οι λύσεις ή να φανούν οι προσπάθειες ότι αποδίδουν.